ήρθαμε η ταπεινότητα μου και η συνοδεία μου συνοδεύοντας την Παναγία της Μαλεβής. Γιατί η Παναγία μας, όπως το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι μια προσωπικότητα κατεξοχήν μοναδική στην ιστορία του κόσμου. Είναι εκείνη η οποία καταξιώθηκε από την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, να γίνει η νύμφη του Αγίου Πνεύματος, να γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού, να αναδειχθεί η πλατιτέρα των ουρανών. Και έτσι νιώθουμε όλοι μας ότι είμαστε κάτω από τη σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας, η οποία υμνείται και προσκυνείται και δοξάζεται ως πλατιτέρα των ουρανών. Και όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το ομολογούμε με την τοποθέτηση της εικόνος της πάνω από την Αγία Τράπεζα, για να δηλώσουμε ότι η Παναγία έχει τα δευτερία στη ζωή του κόσμου, αφού τα πρωτεία τα έχει ο Υιός και Λόγος του Θεού, και είναι πάντοτε η σκέπη και η προστασία των ανθρώπων. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε. Εκτάκτως σήμερα κοντά σας, γιατί θα έλεγα ότι αυτές τις ημέρες πνευματικά δώρα έχουμε την δυνατότητα να κερδίσουμε και να αποκομίσουμε και να ωφεληθούμε. Η παρουσία της Παναγίας της Μαλεβή εδώ στο νησί μας έδωσε ιδιαίτερη πνευματική χαρά και αναψυχή σε όλους μας. Θα έλεγα όμως ότι παράλληλα και ένα δώρο της Παναγίας μας είναι η παρουσία ενός εκλεκτού ιεράρχου της Ιεραρχίας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινουρίας κυρίου Αλεξάνδρου. Σεβασμιώτατε, ευλογείτε. Ο Κύριος. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας και περιποιεί ύψιση, θα έλεγα, τιμή να βρίσκεστε εδώ στο σταθμό μας και να απευθύνετε λόγια πατρικά, λόγια νουθεσίας που τα έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα σήμερα σε εποχές δύσκολες που η περιραίουσα ατμόσφαιρα μας βομβαρδίζει με μηνύματα, θα έλεγα, αντιχριστιανικά. Η εκπομπή λέγεται Πρόσωπο προς Πρόσωπο και θα ήθελα με αυτή την ηρεμία που σας διακατέχει να απευθύνετε λόγων αγαθών στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Αγαπητέ Πάτερ Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες να έρθω εδώ στην εκπομπή σου και να επικοινωνήσω με τους Δωδωκανησίους, αλλά κυρίως με τους Ροδίτες. Όταν συναντώνται δύο άνθρωποι για πρώτη φορά, το ερώτημα που προβάλλει ο ένας προς τον άλλον είναι πώς σε λένε, από πού είσαι, τι δουλειά κάνεις, γιατί ήρθες εδώ. Και έτσι οφείλω λοιπόν να κάνω και εγώ την παρουσία μου, την αυτοπαρουσίαση. Είμαι ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας, που η Μητρόπολη μας είναι στην καρδιά της Πελοποννήσου. Η έδρα της Μητροπόλεως μας είναι η Τρίπολη. Και το όνομά μου, όπως ακούσατε, είναι Αλέξανδρος. Φέρω ένα καθαρά ελληνικό όνομα που και στην ιστορία και στη ζωή είναι ένα όνομα αγαπητό. Και σημειολογικό. Και βρίσκομαι εδώ στη Ρόδο προσεκλημένος από το Σύλλογο των Πελοποννησίων της Ρόδου μετά από την ευλογία και τη συγκατάθεση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κυρίου Κυρίλου, τον οποίον ευχαριστώ πολύ για την ευλογία που μας έκανε και για την τιμή που μου έδωσε να είμαι στην πόλη της Ρόδου, και μάλιστα χθες στην εορτή του έκανε και μια υπέρβαση προσφορά και για μένα συγκινητική, ότι μου ανέθεσε, παρότι ήταν η ημέρα της εορτής του, να προεξάρχω της πανηγύρεως. Τον ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο και θα μένω χρεωμένος στην αγάπη του. Μάλιστα. Σεβασμιώτατε, ήρθε εδώ και μας επισκέφθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μαλεβή. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η Παναγία είναι η καταχάριν μητέρα μας, όπως όλοι έχουμε μία φυσική μητέρα, έτσι και στον χώρο της Εκκλησίας μας η πνευματική μας μητέρα είναι η Παναγία. Λένε οι πατέρες ότι όπου η Παναγία εκεί και η Εκκλησία, και όπου η Εκκλησία εκεί και ο Χριστός. Ακούμε καθημερινά και βλέπουμε
αιρέσεις, παραθρησκείες που αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο. Θέλω λίγο να μας στεριώσετε ακόμη περισσότερο αυτά τα θέσφατα της πίστεώς μας. Δεν ήρθα, όπως είπα, μόνος μου κατόπιν της προσκύνησης, αλλά συνοδεύοντας τη γεχαριτωμένη, θαυματουργό και μυρωδρίζουσα εικόνα της Παναγίας της Μαλεβής. Γιατί η Παναγία μας έκανε μια χάρη, ιδιαίτερα στον τόπο μας, να στεριώσει το θρονί της στο βουνό της Πελοποννήσου, που είναι λαμπερό βουνό, έτσι λέει και το όνομά του, ερμηνευόμενο, που το λένε Πάρνονας. Το δεύτερο Άγιο Όρος. Και εκεί η ανατολική πλευρά του Πάρνονα είναι η επαρχία της Κινουρίας, η οποία από τα παλιά χρόνια είχε το όνομα Άγιον Όρος της Πελοποννήσου για τα πολλά του μοναστήρια. Και εκεί είναι τώρα η Παναγία, η Μαλεβή, το μεγάλο μοναστήρι με τη θαυματουργική εικόνα της, η οποία ανεπάλληλα θαύματα επιτελεί, κυρίως στην τεκνογωνία των ατέκνων ζευγαριών. Αλλά έχει και ακόμα ένα προσόν και προτέρημα η Παναγία, ότι είναι και μυροβλίζουσα. Κατά καιρούς, χωρίς να ξέρουμε πότε συγκεκριμένα, βλέπετε να ροές από σταγόνες να κυλούν πάνω στο τζάμι της Παναγίας, το οποίο είχαμε ένα άρωμα καταπληκτικό και θαυμαστό που καλύπτει όλο το χώρο εκεί της περιοχής. Έχουμε βέβαια αυτό το φαινόμενο και σε έναν Άγιο από εκεί. Παλαιότερα, το 1601 μάλιστα γεννήθηκε, εκεί ο Άγιος Νίλος, ο Μυροβλήτης, ο Αγιορείτης. Και συνδέεται η Παναγία η Μυροβλήτησα με τον Άγιο Νίλο το Μυροβλήτη, ο οποίος εκάρει μοναχός στη Μονή της Μαλεβής. Έμεινε αρκετά χρόνια εκεί και μετά μετέβη στο Άγιο Όρος, και μετά το θάνατό του, από τον τάφο του κυλούσε μύρο πολύ και έτρεχε κάτω στη θάλασσα, ώστε οι ναυτικοί πηγαίνουν με τα καΐκια τους, τα καράβια τους, να πιάσουν το μύρο που ήταν ευλογία και χάρης. Σταμάτησε βέβαια κατά τρόπον θαυματουργικών πάλι αυτή η ροή του μύρου από τον Άγιο Νίλο. Επειδή εκεί διεδόθη ότι συγκεντρώνεται κόσμος, οι πειρατές έκαναν επιδρομές σε τέτοιες περιπτώσεις και συλλάμβαναν τους προσκυνητές ναυτικούς. Και γι' αυτό οι μοναχοί του Μονής του Αγίου Νείλου, με προσευχή για να αποφευθεί το δεινό εκείνο της εχμαλωτήσεως των προσκυνητών, εζήτησαν από τον Άγιο Νείλο να σταματήσει να μυροβλίζει και να κυλάει το μύρο που έχει εξέλιξε ο τάφος του. Και γι' αυτό έχουμε τώρα μία σύνδεση, μυροβλήτησα η Παναγία, μυροβλήτησα ο Άγιος Νείλος. Και η ιστορία τώρα της Μωρινής, θέλω να πω για την εικόνα. Ναι. Βέβαια δεν είναι από τις εικόνες που λένε κατά παράδοση ότι είναι του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά. Είναι μια εικόνα όμως πολύ παλαιά. Όταν ξεκινάει η παρουσία της, στην εποχή του 9ου αιώνα, όταν ο Αυτοκράτορας απεφάσισε να παραδώσει το Άγιο Όρος στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη για να γίνει το περιβόλι της Παναγίας και να γίνει οι μοναχικές εγκαταστάσεις εκεί, τους κατοίκους του Όρους του Άθος τους εκάλεσε και τους είπε θα φύγετε από εδώ και τους έδωσε να κατοικήσουν στην περιοχή της Κινουρίας, στην πλαγιά του Πάρνονα. Και τους έδωσε και ορισμένα προνόμια, δηλαδή απαλλαγής φορολογίας και τέτοια πράγματα. Και αυτοί έφυγαν από το Άγιο Όρος και κατέβηκαν στην Κινουρία. Και μάλιστα είχαν και το όνομα, ποιοι ήταν αυτοί που ήρθαν οι ξένοι. Ήταν οι Αθωνίτες από το Όρος Άθος. Και συντοχρόνω Αθωνίτες παρεφθάρει η λέξη και έμειναν με τη γνωστή τώρα σήμερα ευρωνομασία Τσακωνίτες. Και εκεί έχουν και μία ιδιαίτερη διάλεκτο, ομιλούν την αρχαία Δωρική. Και εμείς έχουμε την περιοχή εκείνη την ονομάζουμε Τσακωνιά και τους κατοίκους Τσάκωνες. Είναι λοιπόν εικόνα της Παναγίας που ήταν στο Άγιο Όρος πριν το Άγιο Όρος ακόμα γίνει μοναστική πολιτεία. Και από εκεί την πήραν και την έχουμε εμείς σαν ευεργέτη και προστάτη την Παναγία μας, τη Μαλεβή. Και είναι σεβασμιότατε ένα παγκόσμιο προσκύνημα. Έχει απλωθεί η χάρη της και η ευλογία της παντού και
Λέω πολλές φορές ότι και εδώ από τα νησιά μας και ιδιαίτερα από τη Ρόδο, στις προσκυνηματικές εκδρομές που γίνονται, πάντα υπάρχει μέσα το μοναστήρι της Παναγίας. Είναι όντως ένα πανορθόδοξο προσκύνημα η Παναγία της Μαλεύης και πλήθος προσκυνητών συνέχεια όλο τον χρόνο προσέρχονται και προσκυνούν τη χάρη της και ζητούν το έλεος και την προστασία της. Και η Παναγία με βεβαιωμένες αποδείξεις που είναι αναμφισβήτητες ικανοποιεί το αίτημά τους, όπως ομολογούν οι ίδιοι οι οποίοι ευεργετήθησαν με την Παναγία. Είναι καταγραμμένα θαύματα, συγκεκριμένα τέτοια, υπογεγραμμένα από τους ιδίους που έχουν δεχτεί τη χάρη της Παναγίας σε βιβλία πολλά του που φυλάζονται στο μοναστήρι. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, πρόεδρε της Ιεράς Ημών Συνόδου, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σιδηροκάστρου κύριε Μακάρη αδελφέ και συλλειτουργέ, κύριε Σωματάρχα και φίλοι και αδελφοί που είσαστε σήμερα εδώ πέρα. Όταν τον Ιούλιο που μας πέρασε, στην Τρίπολη ανακοίνωσα ότι πάω στο Μπέλες, άρχισε ο κόσμος να απορρεί και να λέει τι από το Δεσπότης και παίρνει τα βουνά. Δεν τους εξήγησα όμως ακριβώς τον λόγο, αλλά πήρα ένα συνεργείο και από συνεργάτες οικοδόμους, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ήρθαμε εδώ. Ζητήσαμε βέβαια την άδεια και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, που είναι ο πατήρ και ο ποιμενάρχης, και φτάσαμε σε αυτόν τον τόπο. Να κάνουμε τι? Να χτίσουμε μια εκκλησία. Για ποιο λόγο? Είχαμε κάποιο λόγο? Ναι. Ο λόγος για τον οποίο ήρθαμε και χτίσαμε αυτό το εκκλησάκι ήταν ότι εδώ ζήσαμε ένα θαύμα και κάναμε ένα τάμα. Και δοξάζω τον Θεό που σήμερα με αξίωσε να εκπληρώσω το τάμα μου με τόση λαμπρότητα και με τόση παρουσία επισήμων αδελφών και πατέρων. Ποιο ήταν το θαύμα? Υπηρετούσα στρατιώτης το 1960 στην 152 μοίρα μέσου πυροβολικού. Η ειδικότητά μου ήταν βοηθός παρατηρητής και ταυτόχρονα και ο διαφωτιστής, θα το λέγαμε, στους στρατιώτες, δεδομένου ότι ήμουν θεολόγος και μου έδωσαν αυτή την υπηρεσία. Η ζώνη της ευθύνης που είχα και σαν παρατηρητής αλλά και σαν ομιλητής ήταν η γραμμή αυτή από την Ποποτλίβητσα, το Ιστίμπεϊ, το Ρουπέσκο και το Ρούπελ από κάτω. Και τρεις φορές το μήνα είχα την υποχρέωση να επισκέπτουμε αυτόν τον τόπο. Άλλοτε με τα αυτοκίνητα που κάνουν τροφοδοσία στα φυλάκια και άλλοτε με τα μουλάρια που έφερναν τα απαραίτητα εδώ στο φυλάκιο. Τον Απρίλιο του 1960 μια Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής έφτασα και εδώ, καβάλασε ένα μουλάρι, γιατί εδώ ήταν 40 άνδρες και 9 μουλάρια η φρουρά του φυλακίου, που τότε το ξέραμε σαν Ποποτλίβητσα με τη βουλγαρική ονομασία του, που σημαίνει Ποποτλίβητσα Παπαδοπούλα, και γι' αυτό είπαμε, και χαίρομαι που το ακούω εδώ πέρα, πλέον η ονομασία να έχει κυριαρχήσει η Παπαδοπούλα, το φυλάκιο της Παπαδοπούλας, που είναι τόσο γραφικό και τόσο όμορφο και που από τότε είχε το χαρακτηρισμό και το όνομα να το λένε το μπαλκόνι του ουρανού. Και σήμερα η αυτή ονομασία επαναλαμβάνεται. Παρασκευή λοιπόν της Μεγάλης Σαρακοστής. Έφτασα εδώ και όπως ήταν φυσικό έπρεπε οπωσδήποτε
να οργανώσω εκδήλωση προς τιμή της Παναγίας μας και να ψάλουμε τους χαιρετισμούς της, γιατί δεν είχε ιερέα εδώ πέρα και ο μόνος αρμόδιος ήμουν εγώ. Οργάνωσα λοιπόν μια χοροδία έτσι ταχύλιας εκπαιδεύσεως και το βράδυ ψάλαμε τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Βέβαια με παραφωνίες, αλλά όμως με παλμό ψυχής. Θυμηθήκαμε το χωριό μας, θυμηθήκαμε τις μανάδες μας κι εμείς και ζήσαμε στην αγκαλιά της μεγάλης μάνας της Παναγίας μας, γεμάτη χαρά και φροσύνη. Την επομένη το Σάββατο περάσαμε κουβεντιάζοντας και παίζοντας εδώ στα γήπεδα που ήσαμε. Την Κυριακή το πρωί όμως οργανώσαμε να γίνει μια ομιλία. Λειτουργία δεν γινόταν γιατί δεν είχαν παπά και γύρω στις 10 η ώρα, 10 και μισή περίπου, καθίσαμε σε αυτό το χώρο που τότε ήταν επικλινές και απολαμβάναμε τη λιακάδα του Απρίλη. Ήτανε Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Και αφού καθόμαστε μέσα στη λιακάδα, 40 άνθρωποι, έλαβα το λόγο εγώ να μιλήσω την ομιλία που είχα ετοιμάσει για να καταρτήσω τους στρατιώτες θρησκευτικά, πατριωτικά, όπως ήταν η αποστολή μου. Και άρχισα να ομιλώ με θέμα ο χριστιανισμός και ο κομμουνισμός, δύο αντιφατικά στοιχεία. Τι είπα τότε δεν θυμάμαι βέβαια, αλλά νέος ήμουνα, παλμό στην ψυχή μου είχα, όλη τη φλόγα της καρδιάς μου, γιατί τότε ήμασταν πατριώτες. Πιστεύαμε ακράδαντα στην πατρίδα και νιώθαμε υπερηφάνεια όταν δίναμε τον όρκο του στρατιώτη και για τη σημαία νιώθαμε έπαρση όταν λέγαμε ότι πάντα κι όπου σ' αντικρίζω με λαχτάρα σταματώ. Και ακόμα το στρατιωτικό όρκο ότι τα σημαίας να μην τα σε εγκαταλείπω αλλά να τα συμπερασπίζω μέχρι τελευταία δρανίδος του αίματός μου. Γιατί? Γιατί στις πτυχές της σημαίας τερουγίζει της πατρίδος η ψυχή. Άσχετα αν μερικοί κουτουριάριδες, άρχοντες και αρχόμενοι σήμερα μας λέγανε, δεν ξέρω αν συνεχίζουν ακόμα, ότι η σημαία είναι ένα πανί που το ράβουν οι μοδίστρες και επομένως ο κάθε αλήτης έχει το δικαίωμα να την καταφρονεί και να την καίει ακόμα δημοσία και σε χώρους επισήμους. Εμείς πιστεύουμε την πατρίδα. Δύο τα στοιχεία μας ήταν και τότε και σήμερα. Ο Χριστός και η Ελλάδα. Για αυτά τα δύο λοιπόν μιλούσα και εγώ τότε. Και ξαφνικά την ώρα της ομιλίας ήρθε η περίπολος τριών στρατιωτών, η οποία περίπολος περιπολούσε στα σύνορα, η γραμμή αυτή, δύο φορές την ημέρα πάνω κάτω. Ελέγχοντας, όπως κάνει ακριβώς και η Ελευθερία, που με βιά μετράει τη γη. Και αυτόν τον όρο τον βιά τον παρερμήνευσαν ορισμένοι νεοκουλτουριάριδες και τον χαρακτήρισαν ως βία. Ενώ η βιά του ποιητή είναι η ταχύτητα, η γρηγοράδα που δείχνει η εγρήγορση, η ελευθερία να φυλάει τον τόπο, να μην τον καταπατήσουν ξένοι. Αυτή λοιπόν η περίπολος έκανε αυτή τη δουλειά. Και ήταν οπλισμένη βέβαια η περίπολος, γιατί τότε είχαμε σχέσεις όχι καλές με τους Βουλγάρους. Φτάνοντας εδώ σε αυτό το σημείο, σταματήσαμε και άκουγαν και εμάς που μιλούσαμε. Δεν ξέρω τι λέξεις χρησιμοποιούσα τότε και ένας από την περίπολο στρατιώτης έπαθε αμό. Εξεράγει και άρχισε να βρίζει και να διαμαρτύρεται και αρπάζει τη χειρομοβίδα που είχε εδώ στις παλάσκες του, την απενεργοποιεί και την πετάει κατευθείαν να πάρω σε μένα που ήμουν στο κέντρο της ομάδος των στρατιωτών. Καταλαβαίνετε, μια χειρομοβίδα να πέσει επάνω μας, η καταστροφή θα έφερε. Ο χάρος εσάρκαζε μπροστά μας, γιατί από στιγμή σε στιγμή θα έσκαζε η χειρομοβίδα και θα μας σκότωνε όλους. Όμως υπήρχε ένα παλικάρι, ο υπεύθυνος υπολοχαγός Δημόπουλος το όνομα, το επωνυμό του, το όνομα του δεν το θυμάμαι, είχε τέτοια ετοιμότητα
και τέτοια λεβεντιά, ώστε η χειρομοβίδα που χτύπησε μένα εντό το πλευρό και κύλησε προς τα κάτω και σε αποστημίσεις μήθας εκρεγόταν, την άρπαξε με τα χέρια του και την πέταξε προς τα πέρα, προς τα εκεί. Και στον αέρα η χειρομοβίδα έσκασε. Αλλά τα βλήματα δεν πήραν εμάς, πέσανε προς την άλλη πλευρά. Και εμείς, έντρομοι, από την αχτάρα που νιώσαμε και γεμάτοι από ευγνωμοσύνη, από τη σωτηρία που δεχτήκαμε, την ευλογία του Θεού, ξεσπάσαμε σε έναν ιρμό δοξολογία στο όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Και κάναμε εκείνη την ώρα ένα τάμα, όλοι μαζί οι στρατιώτες. Και το τάμα μας ποιο ήταν? Να χτίσουμε ένα κλεισάκι προς δόξαν και τιμή του Τιμίου Σταυρού, γιατί ήταν η μέρα της Σταυροπροσκυνήσεως. Κάποιοι που μας παρακολουθούν και πιθανόν να έχουν κάποιες ενστάσεις γύρω από τα θαύματα, γύρω από αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, πώς τους απαντάμε? Εάν πραγματικά είναι το θαύμα μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, μας τονώνει ακόμη περισσότερο την πίστη, τι θα λέγατε εσείς? Γιατί πολλές φορές αμφισβητούνται από ορισμένους, θα έλεγα όμως κακοπροαίρετους. Κοίταξε να δεις, το τονίζει η Εκκλησία στον ύμνο των Χριστουγέννων. Ού φέρει το μυστήριο έρευνα. Πεφανέρωτε δε τα θαύματα, της προσκυνούσιν εν πίστη το μυστήριο. Επομένως πάνω σε αυτό δεν έχω να πω τίποτα, ούτε να ερμηνεύσω, ούτε να εξηγήσω. Μάλιστα. Η πίστη του καθενός είναι εκείνη που θαυματουργεί. Άλλωστε ο λόγος του Χριστού ήταν και κάθε θαύμα που τελούσε κατέληγε. Πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάς? Και κατόπιν έλεγε η πίστη σου σε σωκέσαι. Και παντού τι τόνιζε ο Χριστός? Τη δύναμη της πίστεως. Σήμερα σε μια εποχή πολύ δύσκολη εν πολλής από όλες τις πλευρές, πώς μπορεί να τονωθεί ακόμη περισσότερο η πίστη μας? Υπάρχουν κάποια σημεία, κάποια πράγματα που δηλώνουν ότι πραγματικά μπορούμε να στηριχθούμε και να γιγαντωθεί ακόμη περισσότερο η πίστη μας? Γιατί ενθυμούμεθα τους Αποστόλους που έλεγαν στον Χριστό πρόσθεση μην πίστη. Ναι, σήμερα βέβαια είμαστε σε μια εποχή συγχύσεως καταρχάς και αγνωσίας, δεν έχουμε γνώση. Ειδικά εμείς οι Έλληνες σήμερα δεν έχουμε γνώση. Δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα και παριστάνουμε και τον πολύ ξέρω. Χρειάζεται να κάνουμε καλό σχολείο, ώστε ο Έλληνας να αποκτήσει σωστή γνώση για να έχει καλή κρίση και τότε θα μπορεί να αποδεχτεί και την πίστη δυνατή και τα θαύματα του Θεού, αρκεί να γνωρίζει τον κόσμο. Ο κόσμος όλος είναι ένα θαύμα και παντού βλέπουμε την παρουσία του Θεού στη δημιουργία του. Και δεν θέλω να πω άλλο, θέλω να τονίσω την αρμονία του σύμπαντος. Βλέπετε το σύμπαν είναι ένα χάος για μας, ασύλληπτο, δεν μπορεί το συνέβαινος, διότι είμαστε πεπερασμένοι. Και αυτό το χάος το θαυμάζουμε, το βλέπουμε και αυτό μας φωνάζει. Και μας λέει, ιδού ο Θεός. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα, λέει ο ψαλμόδος όπως το τονίζεται. Και εμείς όμως κλείνουμε τα μάτια μας. Και δεν βλέπουμε την αρμονία αυτή, ότι τεράστια ουράνια σώματα με ταχύτητα ηλιώδη. Δεν συμβαίνει τίποτα, ποτέ ένα ατύχημα. Εμείς εδώ στον δρόμο πάμε σε μια μεγάλη λεωφόρα και όμως συγκρουόμαστε με τον άλλον. Αυτή λοιπόν η αρμονία δεν έγινε τυχαία. Έχει αναγωγή. Έχει ένα δημιουργό, ο οποίος δημιουργός έχει και νου, γνώση, δηλαδή σοφία και έχει και δύναμη. Αυτός είναι ο Θεός. Γι' αυτό χρειάζεται να διαβάσουμε την Αγία Γραφή. Κυρίως να διαβάσουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι εξηγούν όλα αυτά της πίστεως και μας οδηγούν στη σωστή πορεία. Εμείς όμως την Αγία Γραφή, όσοι λέμε ότι είμαστε ευσεβείς και την έχουμε, ή την έχουμε βάλει στη βιβλιοθήκη και να μορφαίνει το σαλόνι και την έχουμε, ή την βάζουμε μέσα στον παούλο ή στο εικονοστάσι, αν έχουμε εικονοστάσι σήμερα, τα μοντέρνα σπίτια, για να φυλάσσεται εκεί. Δεν το ανοίγουμε, δεν το διαβάζουμε. Και όσο το διαβάζουμε επί πόλε, έτσι και όχι. Και αποσπασματικά. Ναι. Λοιπόν, επομένως χρειάζεται να μελετήσουμε. Και σήμερα δεν μπορούμε να μελετήσουμε,
διότι η τηλεόραση, η οποία είναι ένα αγαθό που μας χάρισε ο Θεός, εντός εμείς του κάνουμε κατάχρηση και αντί να έχουμε ωφέλεια, έχουμε ζημία. Τι ωραίο τώρα πράγμα είναι από την τηλεόραση, ότι αυτή τη στιγμή μας βλέπουν παντού όπου θέλουν και επικοινωνούμε και ακούμε και μιλάμε. Εάν αυτό το θαύμα της επιστήμης, που είναι δώρο του Θεού, που θα το συζητήσουμε, το χρησιμοποιήσουμε εμείς για ευεργετικούς λόγους και για διδασκαλία του λαού, τότε θα είχαμε κάτι το θαυμαστό. Να μάθουμε γράμματα. Αυτό θέλω να τονίσω. Σήμερα δεν ξέρουμε γράμματα. Και είδε και η πολιτεία. Δεν θέλω να πολιτικολογήσω, αλλά θέλω να κρίνω τα πράγματα που ζούμε. Γιατί είμαι και εγώ και πολίτης Έλληνας, αλλά είμαι και ένας ταγός. Και ακουγκράζεσαι και τους παλμούς και τις αγωνίες. Μας λένε εμάς, ξέρετε, οι παπάδες και οι δεσποτάδες, να μην αναμειγνύεσαι στην πολιτική. Μα αν έχει γνώμη ο οποιοσδήποτε πολίτης, ο τελευταίος πολίτης, είναι δυνατόν να μην έχω εγώ γνώμη την οποία θα την έχω μετά γνώσεως. Δεν θα είναι η γνώμη μου έτσι τυχαία. Και κατασταλαγμένη από τις απόψεις των ανθρώπων που έχουν αυτές τις αγωνίες. Οι άνθρωποι που κατακλείουν το γραφείο μου, κατακλείζουν το γραφείο μου, έρχονται άνθρωποι και ρωτούν. Τι είναι αυτό, τι θα κάνω εκεί, πού θα πάω εκεί. Ακόμα πολλές φορές έρχονται και μου λένε άνθρωποι με τους οποίους συνδέομαι αρκετά εκεί στην πόλη μας, και μου λένε, τι να ψηφίσω. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί. Πέσε μου. Βέβαια, εγώ δεν κάνω πολιτική, λέω γενικά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να μου πει κανείς να μην έχεις γνώμη επί της πολιτικής. Δεν το δέχομαι και όταν πρέπει να το μιλήσω, μιλάω. Επομένως σήμερα δεν μπορεί να μου πει κανείς εμένα, μην μιλάς για αυτά τα πράγματα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας καυχέται ότι πιστεύει ακράδαντα εις τον Ιησού Χριστό και σερνίνεται ο Βλαδίμιρος Πούτιν γιατί είναι μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό λέει, αυτό γράφει. Εμείς οι νεοέλληνες τι λέμε. Είμαι θα αθεραπεύτως άθεοι. Και γι' αυτό είμαστε σε αγωνία, γιατί βρισκόμεθα σε απιστία. Οι οποίοι συνεργούνται με ο μαρτύρος, πρέπει να μας συνεφέρει όλους και να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι είχαμε, τι χάσαμε, που πάμε. Η πολιτεία μας λοιπόν, αυτό θέλω να τονίσω, σήμερα έχει βάλει στόχο να δολοφονήσει το ελληνικό πνεύμα. Είναι αυτό δόγμα που το λέω. Και να αποχριστιανικοποιήσει την οικογένεια. Διότι πραγματικά είναι το κύτταρο και εσείς ενθυμίστε καλύτερα από εμάς τους νεοτέρους τα παλιά χρόνια πόσο αυτό το κύτταρο ήταν ζωντανό. Αυτό και πόσο είναι το θεμέλιο του ελληνικού λαού. Η πίστη στο Θεό, την ορθόδοξος πίστης, η στοργή της οικογένειας και η σύνδεσης, η ενότητα και η πατρίδα. Σήμερα μου λένε εμένα όταν μιλάω ότι ξέρεις να λέει είσαι εθνικιστής. Είσαι, μου πήγε και κατηγορούμενος τώρα πριν από μερικές μέρες. Ήμουν κατηγορούμενος γιατί έκλεινα το σύμφωνο συμβιώσεως και μου απήγγειλαν κατηγορία αυτά. Αυτεπάνελτα. Και πήγα κατηγορούμενος, βέβαια δεν ναι, μπορεί να στηριχθεί κατηγορία σε αυτά που είπα και με απείλαξαν. Αλλά το θέμα μας είναι ότι η πατρίδα, τα ιδανικά αυτά που λέγανε οι παλιοί, μη μας τα κατηγορούν σήμερα και μας λένε ότι είμαστε πισοδρομικοί, δεν ξέρω. Η πίστη, η πατρίδα και η οικογένεια είναι η βάση του ελληνικού λαού. Άμα θέλουν εκείνοι που μας κυβερνάνε, ας στηρίξουν τη διοίκηση τους επάνω σε αυτά τα τρία στοιχεία και τότε η Ελλάδα θα γίνει άλλο πράγμα. Και θα βγούμε και από αυτήν την κρίση. Όπως τα παλιά τα χρόνια οι Έλληνες δεν είχαν δυνάμεις, ούτε χρήματα είχαν, πάμε φτωχοί ήμασταν. Το 40 τι έκαναν, από το 0. Κι όμως τσακίσαμε μια αυτοκρατορία τους Ιταλούς και αναγκάσαμε τον Χίτλερ να πει ότι δεν συνάντησα ηρωικότερο στρατό από τον Έλληνα στρατιώτη όπου και αν πολέμησα. Και μας θαύμαζαν όλοι. Και έλεγε ο ίδιος ο Τσόρτσιλ τότε, ο πατέρας της νίκης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι μέχρι σήμερα λέγαμε ότι
άνθρωποι πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα από εδώ και πέρα θα λέμε οι Έλληνες, οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Μάλιστα. Σήμερα τι λένε οι Ευρωπαίοι, σήμερα τι λένε οι Αγγλαίοι για μας. Μας εκτείρουν, μας κλεβάζουν, μας ταπεινώνουν. Γιατί? Γιατί αρνηθήκαμε τη δύναμή μας, την πίστη μας, την πατρίδα μας και την οικογένειά μας. Αυτό θέλω να το πω σε όλους, να τα ακούσουν. Όλοι και εκείνοι που ηγούνται της εξουσίας και εκείνοι που οδηγούν στην εξουσία αυτούς που μας οδηγούν. Και επομένως όταν έρχεται η ώρα που θα δώσουμε την ψήφο μας, πρέπει να εξετάσουμε. Αυτός που μας ζητάει την ψήφο να το στείλουμε στην κυβέρνηση, όπως μας λέγανε κάποτε, δώστε μας την κυβέρνηση και εσύ ο λαός θα είσαι στην εξουσία, αυτό πρέπει να το μελετήσουμε πάρα πολύ. Σε ποιον θα δώσουμε την κυβέρνηση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, εάν εκείνος που, ένας άνθρωπος που θέλει να ηγηθεί των πραγμάτων, εάν την οικογένειά του την έχει σε τάξη και σε καλή πορεία, τότε να τον εμπιστευθείς, να του δώσεις και την εξουσία να διοικήσει και τα κοινά πράγματα. Αν λοιπόν αποτυχεμένος στην οικογένεια, δεν μπορεί να επιτύχει στο λαό. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι και η παραγγελία μου. Ως επίσκοπος λοιπόν επί του σκοπού νομίζω ότι ορθοτομείται τον λόγο της αληθείας και καλό είναι σεβασμιότατε να ακούγονται αυτές οι απόψεις που χαλύβδωσαν γενναίες γενναίων και βοήθησαν ούτως ώστε να κρατήσουμε αυτά τα ζώπυρα της φυλής μας ζωντανά. Σήμερα όμως τα νέα παιδιά, και νομίζω ότι και στην επαρχία σας ασχολείστε με τα νέα παιδιά, είναι συγκεχημένα. Υπάρχει μία σύγχυση, μία αναστάτωση, αυτό που είπατε για την τηλεόραση, για το διαδίκτυο, για φιλτράριστες ειδήσεις. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν τα παιδιά και δεν έχουν και την έφεση να κάτσουν να μελετήσουν αυτό που είπατε. Πώς λοιπόν προδιαγράφεται το μέλλον της πατρίδας μας και της κοινωνίας μας όταν καθημερινά μας βομβαρδίζει και η λεγόμενη οικονομική κρίση που είπατε ότι πρωτίστως είναι πνευματική. Εδώ θα είμαι απαισιόδοξος. Με τον τρόπο που πορευόμαστε σήμερα, οι Έλληνες, μιλάω για τους Έλληνες, τα πράγματα είναι σκοτεινά. Εάν δεν ανανύψουν ορισμένοι άρχοντες και αν δεν φωτιστεί και ένα μέρος μεγάλο του λαού, τότε σε λίγα χρόνια φοβάμαι ότι θα έχουμε την τύχη των αρχαίων Λατίνων, των αρχαίων λαών που πέρασαν και είναι τώρα μέσα στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων και των σχολείων. Στην παρουσία τους επάνω στη γη εξέλιπε. Άφησαν το στίγμα μόνο. Αυτή θα είναι η κατάληξη. Αλλά όμως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο πατριώτης μου, ο απελευθερωτής της Ελλάδος, έλεγε εμείς οι Έλληνες είμαστε όλοι τρελοί. Όμως έχουμε γνωστικό Θεό. Έτσι. Που στην κατάλληλη στιγμή παρεμβαίνει ο Θεός και στέλνει ένα δυνατό άνδρα που ηγείται του λαού μας και τον επαναφέρει στη σωστή πορεία. Γι' αυτό και η Ορθόδοξία είναι όχι μόνο η Ορθόδοξος πίστης, αλλά και η Ορθόδοξη ορθή πορεία. Και αυτή θα την αναμένουμε, περιμένουμε τώρα, θα τη στείλει ο Θεός. Αρκεί εμείς όλοι, λαός και άρχοντες, να πούμε Κύριε ελέησον. Και σήμερα υφιστάμεθα τόσα δεινά και τόσες ταλαιπωρίες και τόσα αυτά και πώς λέμε η κρίση οικονομική και ασχολείται ο λαός με την κρίση και την κρίση. Η κρίση ξεκίνησε πρώτα σαν ηθική κρίση. Πνευματική. Άμα δεν έχουμε ηθική, σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων, φυσικά επακολουθεί λόγω της ασωτείας και της κρεπάλης και η οικονομική κρίση. Σήμερα πέσαμε θύματα ορισμένων κέντρων του εξωτερικού, τα οποία εγώ δεν είμαι σε θέση ούτε να τα γνωρίζω, ούτε να τα αποκαλύψω. Είναι άλλοι οι οποίοι μιλάνε γι' αυτά. Αυτοί έχουν σχεδιάσει τον αφανισμό του ελληνικού έθνους και της Ορθοδόξου πίστεως. Και αν θυμάμαι καλά, κάποιος κάποτε, όχι κάποτε, συγκεκριμένα, δηλαδή όταν κατέρευσε το κομμουνιστικό σύστημα, ένας δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη είχε συναντήσει τον Πάπα τον Βοητήλα και του είπε, Αγιότατε, λέει, ξέρεις, ξέρω ότι εσύ ασχολήθηκες με τη διάλυση του κομμουνισμού. Και ο Πολωνός, εκείνος Πάπας,
Είπε, βεβαίως, ξέρω εγώ. Λέει, τώρα που πετύχατε αυτό το σχέδιο, τώρα με τι έχετε να ασχοληθείτε, τι σχεδιάζετε. Και πήγε ο πατέρας καθαρά, έτσι το γράφουν οι εφημερίδες. Τώρα είναι η σειρά της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Από τα χείλη του Πάπα του Βοητήλα. Και αμέσως ύστερα από λίγο άρχισαν οι βομβαρδισμοί στη Σερβία. Όλα αυτά είναι σημεία των καιρών που πρέπει εμείς να τα πιάνουμε και να τα μελετούμε και να ετοιμαζόμαστε σε εκείνα που έρχονται. Γι' αυτό πρέπει ο λαός μας να κατανοήσει ότι η Εκκλησία είναι η μάντρα της σωτηρίας. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός που σώζει μέσα στον κατακλυσμό της λέλαπας που αντιμετωπίζουμε στη ζωή όλοι, όλος ο κόσμος σήμερα. Μέσα στην κυβωτό αυτή πρέπει να μπούμε όλοι. Είναι η Εκκλησία που σώζει και οδηγεί στη ζωή της χαράς και τη ζωή την αιώνια. Και όπου Εκκλησία εκεί και ο Χριστός, ο γνωστικός Χριστός ή ο γερομάστορας όπως λέει, ναι, ο Μακρυγιάννης, που θα σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Αμφισβήτητα, είτε το πιστεύουν, είτε το πιστεύουν αυτοί που λένε, που αποκόπησαν από τα θέματα της πίστεως και λένε σήμερα ότι εγώ ο άνθρωπος, εθεοποίησαν τον άνθρωπο, τη δύναμή του. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Εγώ ήρθα προχθές εδώ στην Ρόδο και σε κάποια στιγμή αρρώστησα, με έπιασε κάτι, μια ίωση και κατέρευσα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ούτε μπορεί κανείς να πει τίποτα παραπισσότερο. Η πίστη μας, η δύναμή μας, η ζωή μας στηρίζεται στο σωτήρα μας, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και στην Εκκλησία, όπως είπατε και προηγουμένως, η οποία είναι διαμέσου των αιώνων παρατηνόμενος Χριστός. Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, άμα θέλουμε να μην καταλήξουμε στις βιβλιοθήκες των σοφών, πρέπει να εστερνιστεί τον Χριστό. Σεβασμιότατε, να πάμε λίγο σε ακόμη πιο πνευματικά θέματα. Μιλήστε μας λίγο για τη μετάνοια, για την εξομολόγηση που τα ακούμε καθημερινά και νομίζω ότι έχουν μία δυσκολία πολλές φορές και οι νέοι άνθρωποι και τα νέα παιδιά να μπουν σε αυτό το κλίμα, σε αυτήν την ατμόσφαιρα που ανακαινίζει τον άνθρωπο, που δημιουργεί έτσι εχέγγυα σωτηρίας και του δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να πιστέψει ότι όσο απαισιόδοξα και αν είναι τα πράγματα, αναπηδάει η ελπίδα. Υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχει αυτή η ελπίδα, η οποία στον χώρο της Εκκλησίας δεν πεθαίνει ποτέ. Είπα και προηγουμένως ότι εναντίον της πίστεως υπάρχει μέσα στο πλήθος των ανθρώπων μία προκατάληψη. Και αυτή καλλιεργείται η προκατάληψη παντού. Πάμε πάλι τώρα το σχολείο. Εγώ πήγα προχθές στο σχολείο, σε ένα σχολείο στην Τρίπολη και ακολουθούντας οι καθηγητές εκεί την γραμμή που είχε δώσει ο Υπουργός Παιδείας, μου έφεραν να αντίρρηση. Δεν μπορείτε να φύγετε να πείτε στα παιδιά τίποτα. Και λέω στα παιδιά στην αυλή όπως λένε, θα φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είπατε αυτά τα λόγια. Και πήγα να φύγω. Μες στην αυλή όμως με περιτύπωσαν τα παιδιά. Άλλα θα με χαιρετήσαν έτσι ευλαβικά, άλλα με περιεργαζόντουσαν περίεργα. Βρήκα την ευκαιρία να κουβεντιάσω με τα παιδιά εκεί. Λέω, παιδιά μου, ήρθα να σας δω σήμερα εδώ πέρα. Όμως υπάρχει διαταγή και εντολή του Υπουργείου, την οποία εφαρμόζουν οι καθηγητές και καλά κάνουν, δεν έχω κανένα λόγο να τους αμφισβητήσω το δικαίωμα και την υποχρέωση. Εσείς όμως τι λέτε? Όχι, σε θέλουμε, σε είπαμε. Αλλαγμούς, δηλαδή και θέλουμε εδώ, δεν μπαίνουμε στην τάξη. Να μας τα πείτε εδώ να κουβεντιάσουμε και να σε ρωτήσουμε. Και άρχισα να κάνω διάφορες ερωτήσεις τα παιδιά. Τους είπα βέβαια με πολύ προσοχή για να μην θίξω και τους καθηγητές. Ορισμένα πράγματα. Διεπίστωσα όμως ότι έχουν μια λαχτάρα τα παιδιά. Να γνωρίσουν εκείνο που δεν ξέρουν. Την αλήθεια. Ναι, το ξέρουν. Και αναζητούν και πρότυπα. Τα ζητούν στον κλήρο, τα ζητούν στο στρατό, τα ζητούν στους πολιτικούς. Και το θλιβερό είναι ότι όλοι τους απογοητεύουν. Και έχουμε και την προπαγάνδα, η οποία δουλεύει, και έτσι τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν εκείνο που αναζητούν. Γι' αυτό πρέπει εμείς να μελετήσουμε καλά. Διότι δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτό που χρειάζεται η εποχή μας, όχι μόνο στα παιδιά μας. Και τους γονείς. Τους έχουμε αφήσει έτσι. Είναι η εποχή του θερισμού τώρα, αλλά δεν έχουμε εργάτες. Γιατί και σε αυτό η πολιτεία
δημιουργεί πρόβλημα. Επί παραδείγματι, ανά πάσα στιγμή και ώρα, μας κουνάει έναν κίνδυνο ότι ξέρεις, θα κόψω το μισθό των ιερέων. Και λησμονάει ότι ο ιερεύς είναι η βάση της ζωής του λαού. Επί παραδείγματι, σήμερα στη δική μου επαρχία η πολιτεία έχει πάψει να υπάρχει. Διότι ο πρόεδρος έφυγε. Έγινε ο Δήμος, ο καλλικρατικός, ένα απέραντο χάος. Επομένως, η ενορία του χωριού δεν έχει τον πολιτικό ηγέτη. Ηγέτη, άρχοντα. Ο γραδοδάσκαλος έπαψε να υπάρχει γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Ο αστυνόμος έφυγε για αυτός γιατί τον πήρε να τον πάνε κάπου αλλού στο μεγάλο κέντρο. Ακόμα και ο αγροφύλακας που ήταν κατ' εξοχή η θέση του στο χωριό. Και σημείο αναφοράς και αυτός. Και εκείνος εξέλιπε. Γιατί λέει δεν έχει το κράτος λεφτά να τον πληρώσει. Άρα ο παπάς είναι το σημείο και αναφοράς. Και έρχεται ο παπάς μόνο στήριγμα και εδραίωμα της κοινωνίας του χωριού και ειδικότερα σε εμάς που είμαστε ορεινοί εκεί και έχουν στα χωριά μας μείνει μόνο 20-30 γέροντες, ο νεότερος 80 χρονών. Δεν κάνει ο παπάς μόνο το λειτουργικό του έργο, το θρησκευτικό του καθήκον. Αλλά ξέρετε, οι δικοί μου παπάδες, όπως έχουμε μεθοδεύσει τα πράγματα, στην ενορία κάθε πρωί την Κυριακή δεν πάει να χτυπήσει την καμπάνα. Πάει πρώτα σπίτι σε σπίτι και φωνάζει, χτυπάει. Τι κάνετε εσείς μέσα, ζείτε οι δυο γέροι που είναι εκεί, τέρμοι και καταλημμένοι. Είμαι άρρωστος, λέει ο γέρος. Ο παπάς θα τον πάρει, τον πάει στην Τρίπολη, στο νοσοκομείο. Ο παπάς θα του φέρει ψωμί γιατί σήμερα δεν μπορεί να ζυμώσει το ψωμί του στο σπίτι της γερότησα. Και όλα τα άλλα τα αναγκαία. Άρα λοιπόν ο παπάς είναι ο θρησκευτικός λειτουργός του, ο προστάτης και ο κηδεμόνας του ανθρώπου που μπαίνει στο χωριό και το στήριγμά του. Και έρχεται τώρα η πολιτεία και μου λέει ξέρεις, παίρνει 700 ευρώ το μήνα και εκείνα δεν τα παίρνει, είπε οι παπάδες. Θα κόψω το μισθό του παπά. Και είπα κάποια μέρα εκεί που είχαν έρθει κάποιος υπεύθυνος, λέω δεν μας χρειάζεστε. Χρειάζεστε όλα τα άλλα και εμάς τους παπάδες δεν μας θέλετε. Πες το μας καθαρά. Ότι να φύγουμε. Αλλά μην λησμονείτε όμως ότι για αυτό το μισθό του ιερέως εσείς έχετε πάρει την εξαστική περιουσία η οποία σήμερα καταμετρημένη λέει ότι είναι 12 τρισεκατομμύρια η αξία της. Δώστε μας τα λεφτά αυτά που μας πήρατε και φεύγουμε. Δεν μιλάγανε κανένα σου τίποτα. Επομένως τώρα επανέφερουμε πάλι στο ερώτημά σου. Πρέπει εμείς να ετοιμαστούμε και να οργανωθούμε. Γιατί το μέλλον είναι σκοτεινό. Δεν είναι διαφεσβητή κανείς τώρα. Τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν. Καλές ημέρες δεν θα έρθουν. Εμείς πρέπει να σώσουμε το λαό μας. Για να σώσουμε το λαό μας πρέπει να προετοιμαστούμε για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την ενέργεια της σωτηρίας. Και κατά Μητροπόλης θα ήθελα να πω πρέπει να γίνονται συνάξεις των ιερέων για να καταρτίζονται οι ιερείς και στη γνώση των πραγμάτων και στη μέθοδο εργασίας. Για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον κάθε πιστό μας ο οποίος μας αποδέχεται. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι από περιέργεια, όχι από ιδιοτροπία μάλλον, δεν μας αποδέχονται ή δεν έρχονται. Μέσα τους το έχουν και το περιμένουν. Είναι τα δύστροπα παιδιά εκείνα που δεν πήγαν θα έρχουν στις μάνας το κάλεσμα και την βοήθεια. Και αυτοί όμως θα ακολουθήσουν. Επιστροφή στις ρίζες μας θα ήταν μια διέξοδος, γιατί έχω δει στο διαδίκτυο όμορφες εικόνες πάνω στο τρακτέρ και ωραιότερο, στη γη. Ωραιότερο δίδευμα που πρέπει να βγάλουμε αυτή την ώρα είναι αυτό που λες. Επιστροφή στις ρίζες. Γιατί αυτές οι ρίζες είναι που τροφοδοτούν το δέντρο. Άμα κοπούμε από το που άνα μας κόψουν. Και τώρα είναι όπως λέει ο μύθος στο χωριό μου με τους καλκατζάρους. Οι καλκατζάροι λέει όλο το χρόνο κρυονίζουν το στήλο που κρατάει τη γη. Και είναι έτοιμοι, φτάνουν στη φλίδα και είναι έτοιμοι να κόψουν το δέντρο. Αλλά εκείνη την ώρα περνάει τα θεοφάνεια και παρατάνε οι καλλικάτζαροι τη δουλειά αυτή και ώσπου να ξαναγυρίσουν το δέντρο ξαναβγάλει. Ενώνεται εκεί πέρα και ζει στους αιώνες. Έτσι γίνεται σήμερα. Μας πριονίζουν τις ρίζες μας και εμείς πρέπει να γυρίσουμε στις ρίζες μας. Και οι ρίζες ποια είναι?
Το χώμα είναι αυτό που υπενήθησε. Πρέπει να αγαπήσουμε τη γη μας. Πρέπει να τη δουλέψουμε τη γη μας και να την ποτίσουμε τον υδρότα μας. Είναι εκείνη που μας δίνει ζωή. Είναι εκείνη που μας δίνει χαρά. Και απόδοση. Και απόδοση, φυσικά. Εγώ αγαπώ τη γη, γιατί γεννήθηκα σε ένα χωριό, μεγάλωσα στο χωριό και ασχολήθηκα μέχρι τα 25 μου χρόνια που έφυγα πια που με διορίσανε καθηγητή, να δουλεύω στο χωριό. Και μάλιστα ήταν τότε οι νοικοκυρέοι, όλοι οι κάτοικοι του χωριού, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν όλοι νοικοκυρέοι και είχαν μια αυτάρκεια στη ζωή τους. Είχαν 20 κότες. Βγάζανε τα αυγά τους, είχαν το κρέας τους. Είχαν 4 κατσίκες. Είχαν το γάλα τους, το τυρί τους. Είχαν ένα κτήμα μοστανικό, περιβόλι, που βγάλανε τα απαραίτητα μοστανικά τους. Είχαν το χωράφι τους για το στάρι τους. Είχαν το αμπέλι τους για το κρασί τους. Είχαν μια ενότητα μεταξύ τους και μια συνεργασία όλοι μαζί. Και μάλιστα ένα παράδειγμα, θα πω ότι τις κατσίκες που ήταν, επειδή ήταν το χωριό με 200 σπίτια, ήταν το χωριό, 200 οικογένειες, για να μην πηγαίνει ο κάθε ένας να φυλάει τις κατσίκες του, τις ενώναμε σε ένα κοπάδι. Και κάθε ένας στο χωριό φύλαγε όλα τα γίδια του χωριού όσες κατσίκες είχε, τόσες μέρες. Και εγώ φύλαξα τα γίδια του χωριού επί 5-6 χρόνια, 4 φορές το χρόνο, γιατί είχαμε 4 κατσίκες στο σπίτι μας. Ενότητα λοιπόν. Η ενότητα των ανθρώπων. Η συνεργασία. Να πάμε να θερίσουμε όλοι μαζί. Να πάμε να ρονίσουμε όλοι μαζί. Να πάμε να τριγίσουμε τα μπέλια μας όλοι μαζί. Τώρα μετά τι έγινε. Διασκορπιστήκαμε. Μα διέλυσαν. Και φύγανε οι άνθρωποι, φύγανε τα παλικάρια από το χωριό. Ο ρήμος, ο τόπος, και περπατάς τώρα στο χωριό και είναι έρημο. Εγώ πηγαίνω στο χωριό μου, γιατί είναι κοντά και στην Τρίπολη. Τώρα με τον νέο δρόμο μάλιστα είναι 5 λεπτά. Αλλά πάω στο χωριό και κλαίω. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος. Ούτε να του πεις καλημέρα, ούτε να του πεις πού πάει ο δρόμος αυτός. Και πηγαίνω στο νεκροταφείο και κάνω βόλτες μέσα στο νεκροταφείο. Διαβάζω τα ονόματα πάνω στους στάβους και έχω την εντύπωση ότι έχω παρέα. Ότι ζει το χωριό μου. Θυμάμαι το παρελθόν και κλαίω. Γιατί? Γιατί εγκαταλείψαμε το χωριό. Και τι κάναμε, θανατώσαμε και το κέντρο. Έτσι. Σήμερα η Αθήνα είναι απερπισία. Και έτσι αυτοί που ηγούν τότε, που ξερίζωσαν το χωριάτι και το στείλανε στην Αθήνα και πουλάγε τα σπίτια του, πουλάγε τα χωράφια του, να αγοράσει ένα θηροδρίο μιας πολυκατοικίας, να γίνει σκλάβος μέσα στα υπόγεια της Αθήνας, τον παρέσυναν το σχέδιο όμως. Χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι ηγέτες μας, γιατί δεν ζούσαν για τον πολίτη. Τους ενδιέφερε η καρέκλα. Και θέλω πάλι να το πω, ας πούμε ό,τι θέλεις, δεν με ενδιαφέρει, ότι από την Επανάσταση του 21, που έγινε ελεύθερο κράτος η Ελλάδα, μόνο ο Καποδίστρια σε σκέπτεται το ελληνικά. Όλοι οι άλλοι κοίταζαν πώς θα καλέσουν τη καρέκλα τους και να εξυπηρετήσουν τους ξένους. Και μάλιστα πάλι, ο Κολοκοτρώνης είναι για μας ο οδηγός. Το Κολοκοτρώνη τότε τον είχαν στο στόχο όλοι. Γιατί ήταν ο ορθός, δεν ήταν. Και τότε ήταν τα κόμματα τα πολιτικά. Το Γαλλικό κόμμα, το Αγγλικό κόμμα, το Ρωσικό κόμμα. Και το ρωτάνε τον Κολοκοτρώνη. Λέει, στρατηγέ τι είσαι, Αγγλόφιλος. Γαλλόφιλος ή Αγγλόφιλος. Γαλλόφιλος. Λέει, όχι, δεν είμαι ούτε τώρα ούτε τ' άλλο. Τώρα θα είσαι Ρωσόφιλος. Ούτε Ρωσόφιλος. Τι είσαι, λέει, τότε. Είμαι Θεόφιλος. Αυτό πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Θεόφιλοι και θα λυθούν τα προβλήματα της ζωής μας όλα. Παρακολουθούσα πάντοτε με ενδιαφέρον και χαιρόμουν όταν έβλεπα ιερατικές οικογένειες χαρούμενες και επιτυχεμένες και λυπόμουν και έκλαιγα όταν έβλεπα οικογένειες των ιερέων οι οποίες παρέπεαν και δεν ήταν πλημμυρισμένες από χαρά και χάρη. Και γι' αυτό προσπαθούσα τις μεν να στηρίξω στη χαρά τους και στην προσφορά τους, τις δε να βοηθήσω
να βρουν τη σειρά τους. Και απόψε θεώρησα καλό να τιμήσω αυτά τα πρόσωπα τα οποία ήταν το θεμέλιο και το στήριγμα της ιερατικής οικογένειας. Γιατί μπορεί ο ιερέας να είναι ο λειτουργός των μυστηρίων, αλλά η πρεσβυτέρα είναι το λιμάνι που καταφεύγει στις τριχημίες ο ιερεύς για να λειτουργεί και να βοηθεί. Και απόψε, που είναι ο τελευταίος καταληκτικός εσπερινός της μεγάλης της Τεσσαρακοστής φέτο, θεώρησα απαραίτητο να βραβεύσω και να τιμήσω αυτά τα πρόσωπα της Πρεσβυτέρας της Μητροπόλεως μας. Και για να με καταλάβουν καλύτερα και να νιώσουν το μεγαλείο της ψυχής που πρέπει να έχουν, θα αναφερθώ σε δύο πρόσωπα μέσα από την ιστορία. Το πρώτο πρόσωπο λέγεται Σεμίραμις και έζησε σε μία πόλη της Συρίας, την Παλμύρα. Το δεύτερο είναι εκείνο το πρόσωπο που λέγεται Μαριά από την πόλη της Ναζαρέτ. Έκανα πολλούς συνειρμούς όλα αυτά τα οποία είπατε, σεβασμιότατε. Μπορεί κάποιοι να σας πούν ότι είστε και ρομαντικός, αλλά όμως νομίζω ότι αυτή η αναπόλυση του παρελθόντος μας δίνει τη δύναμη και το εφαλτήριο για να ξαναεπιστρέψουμε στις ρίζες μας. Έκανα πολλούς συνειρμούς με το γεγονός ότι εδώ είμαστε σε ένα τουριστικό νησί και πολλοί έχουν αφήσει τη γη, έχουν αφήσει τα χωράφια και έχουν βρει διέξοδο στο εύκολο κέρδος που είναι τα τουριστικά επαγγέλματα. Όμως όλη αυτή η κρίση και όλη αυτή η παθογένεια νομίζω ότι πρέπει να μας παραδειγματίσει να μην αφήσουμε τη γη μας, να μην αφήσουμε τα χωράφια μας, και είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός και εγώ όταν επισκέπτομαι χωριά μας εδώ να βλέπουμε νέους αγρότες, να βλέπουμε νέους ανθρώπους που πραγματικά βρήκαν μέσα στο μυαλό τους και ταξινόμησαν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που σκέπτονται ότι η γη θα τους βοηθήσει, θα τους δώσει απόδοση και θα τους δώσει τη δυνατότητα να έρθουν περισσότερο και με τον Θεό κοντά. Γιατί το να επιστρέφεις στις ρίζες σου, το να επιστρέφεις στη γη, σου δίνει και τη δυνατότητα να σκεφτείς όχι μηχανικά, αλλά φυσικά, απλά. Και νομίζω ότι η απλότητα είναι αυτή η οποία μας χρειάζεται και σήμερα στην εποχή μας. Με χαρακτήρισε ρομαντικό. Ο ρομαντισμός είναι απαραίτητος στη ζωή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν είσαι ρομαντικός, δεν είσαι δημιουργός. Έτσι. Και σήμερα χρειάζεται δημιουργία πάντοτε. Για να δημιουργήσεις λοιπόν πρέπει να εμπνέεσαι. Πρέπει να έχεις βιώματα. Τα βιώματα εξέλιπαν σήμερα. Και εδώ στη Ρόδο, εγώ έτσι ένιωσα έκπληξη που περνάγαμε τώρα στην παλιά πόλη εκεί και έβλεπα τα ρολά κατεβασμένα, ρουκέτα πάνω στις πόρτες, κλειδωμένα τα πάντα. Και λέω τι, είναι αποτέλεσμα της κρίσεως και αυτά. Και μου εξήγησε ο φίλος ο Κώστας εδώ, ο Γιώργος που το λένε, ότι ξέρεις τώρα οι Ροδίτες αυτοί εργάζονται το καλοκαίρι, τουριστικά. Και τώρα ξεκουράζονται, ή κάνουν τις βόλτες τους, ξοδεύουν εκείνα που εισέβαλαν το καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούσε κάλλιστα και μπορεί κάλλιστα. Και το τοποίησε, κακοινωμία φύγεται. Να ρυθμιστούν και τα. Αλλά όμως να μην καταληφθεί η γη μας. Γιατί εκεί είσαι νοικοκύρης. Είσαι ο κύριος του εαυτού σου. Εδώ είσαι υπηρέτης. Έτσι. Αν αυτό το καταλάβουμε και το αφουγκραστούμε, λύνουμε και το πρόβλημα, πιστεύω. Σεβασμιότατε, δεν θέλω άλλο να σας κουράσω. Πολύ ωφέλιμα, θα έλεγα, ψυχοφέλιμα όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Μακάρι να είχαμε πολύ χρόνο να πούμε και άλλα, αλλά νομίζω ότι το αποστάλαγμα της δικής σας άποψης και σοφίας, θα έλεγα, είναι αυτό, ότι πρέπει να κρατήσουμε γερά, παρά τις δυσκολίες να έχουμε θάρρος, να έχουμε ελπίδα, να μην χάνουμε την πίστη μας, να μορφωθούμε ακόμη περισσότερο, να καταλάβουμε αυτά τα ζώπηρα της φυλής και του έθνους μας πόσο διαχρονικά είναι και πόσο μας κράτησαν,
Και αφού θερμά σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση, θα ήθελα να απευθύνετε εσείς τον πατρικό σας λόγο, όπως μοναδικά και με ηρεμία ψυχής, ξέρετε. Κοιτάξτε να δείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπες, για την ασημότητά μου. Εγώ θέλω ένα πράγμα να τονίσω, και αυτό το πιστεύω βέβαια, και το λέει και ο λαός, και όταν είναι του λαού το πνεύμα, είναι πως λέει η φωνή λαού και Θεού. Λοιπόν, ο λαός πιστεύει και εγώ το πιστεύω και ο Θεός το θέλει και το έχει πει. Ο μεν λαός λέει η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Το είναι λόγος μεγάλος, δεν είναι απλώς έτσι. Το τραγουδάγαμε τότε όταν ήμασταν στρατιώτες και καμαρώναμε. Σήμερα δεν τολμάει να το πει κανείς αυτό. Θα τον κατηγορήσουν και επίθετο κανείς. Ή εδώ υπεύθυνοι. Και το δεύτερο και σπουδαιότερο είναι ο λόγος του Χριστού. Ότι της Εκκλησίας πήλε άδου κατεσχίσουση. Εμείς μπορεί τα άτομα, τα πρόσωπα, για την απιστία μας, για την παρανομία μας, για την αμαρτία μας, να υποστούμε δεινά. Η Εκκλησία όμως πορεύεται. Η πήλε άδου κατεσχίσουν. Πολεμουμένη νικά, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσατε. Ας το ξέρουν οι πάντες. Και εκείνοι που λένε, ξέρεις, εγώ είμαι άθεος. Και εκείνοι μας κοροϊδεύουν. Διότι στην ώρα της κρίσεως λέει, Παναγία μου. Η Παναγία της Μαλαιβής λοιπόν να είναι ευλογία και σκέπη και προστασία όλων εδώ στη Ρόδο και σε όλα τα 12 ίσα. Σας ευχαριστώ, σας ευλογώ και σας χαιρετώ. Την ευχή σας, αγαπητοί μας τηλεθεατές, μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό πλαίσιο είχαμε την ευκαιρία αλλά και την ευλογία συγχρόνως να γνωρίσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινωρίας κύριο Αλέξανδρο. Ας κρατήσουμε ως πολύτιμο φυλακτό όλα αυτά τα οποία μας είπε, ας γίνουν μια ανασυγκρότηση για τον καθένα μας, ας σκεφτούμε και ας πράξουμε το δέον αυτό το οποίο και ο Θεός θα μας βοηθήσει να κάνουμε. Να είστε καλά, χαίρετε. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άβελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσε η δεξιά σου σπουδαίνει. Αλεξάνδρου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλή της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινωνίας ημών δε Πατρός και Ιερά.